Στη γωνιά του δρόμου μια άλλη μας περιμένει. Κάποιον ατύχημα ίσως. Τα γυρατιά όσοι γεράσουν και μας επιτρέψουν τα εμβόλια του Bill Gates να γεράσουμε, πάλι θα φύγουμε από αυτήν την πρόσκαιρη ζωή. Η αληθινή, η αθάνατη ζωή, η ωραία ζωή είναι αλλού. Γι' αυτό γιορτάζουμε, κύριε Πρόεδρε, της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε Πρωθυπουργέ της Ελληνικής Δημοκρατίας, γι' αυτό γιορτάζουμε Πάσχα. Γιατί ενικήθηκε ο θάνατος και ο νικητής του θανάτου είναι ο Χριστός. Γιατί ενικήθηκε η αμαρτία μας. Γιατί ενικήθηκε ο διάβολος που μας πειράζει όλος ιδιαιτέρως αυτές τις πονηρές ημέρες και οι εκπρόσωποι του, οι άνθρωποι, οι μυστικοί της νέας τάξης πραγμάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άλλοι την ξέρουν λίγο, άλλοι περισσότερο. Άλλοι κάνουν πως δεν την ξέρουν. Ο εντάζων καρδίας και νεφρούς, ο Θεός που βλέπει την καρδιά του καθενός, ας μας κρίνει όλους. Εγώ ξέρετε ποιο θαυμάζω αυτές τις μέρες. Τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσο. Έτσι νομίζω λέγεται. Ένας άνθρωπος που έφτασε οπωσδήποτε τις σκληρές μέρες του άθεου Σοβιετισμού, που για να μπεις μέσα στην Εκκλησία έπρεπε να θυσιάσεις πολλά δικαιώματα του κράτους σου και να παραβείς και κάποιους νόμους του κράτους σου. Κι όμως υπήρχαν ορθόδοξοι αδελφοί μας σε αυτές τις χώρες του άθεου σιδηρού παραπετάσματος που προτιμούσαν την ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που επροτιμούσαν τον Χριστό που ενίκησε τον θάνατο παρά τις κλειστές πόρτες των εκκλησιών και προτίμησαν να τις ανοίξουν
Όταν ήρθε μέσα ο αστυνομικός, του είπα, παιδί μου, διάλεξε, τι θέλεις να εφαρμόσεις, τον νόμο του κράτους ή τον νόμο του Χριστού. Εμένα ο Χριστός αυτό μου λέει. Αυτό που έρχεται κοντά μου δεν θα τον κάνω έξω. Αυτό που θέλει να κοινωνήσει σώμα και αίμα Χριστού, αφού πιστεύει ότι αυτό το σώμα είναι η ίδια η ζωή, όχι μόνο η πρόσκαιρος, αλλά και η αθάνατος ζωή, που δεν έχει θάνατο, που δεν έχει αρρώστια, το καλύτερο φάρμακο και για αυτήν την αρρώστια και για την επόμενη που έρχεται, είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια, κύριε Πρόεδρε. Τώρα, όταν κλείουμε τις εκκλησίες και περιορίζουμε τη Θεία Κοινωνία και φοβίζουμε τον κόσμο να έρχεται, είναι ως να κλείουμε τα νοσοκομεία, ως να κλείουμε τα φαρμακεία. Άμα θέλουμε, τρόποι υπάρχουν, όπως βρήκαν τρόπους στην Ορθόδοξη Γεωργία και οι κανόνες υγιεινής να τηρούνται, αλλά και το σώμα και το αίμα που νικά το θάνατο και την αρρώστια να προσφέρεται στους πιστούς. Όσοι πιστοί, όποιοι πιστεύουν, είναι τα δικαιώματα των πιστών, όπως έχουν δικαιώματα οι άδεοι, έχουν δικαιώματα και οι πιστοί. Και αισθάνομαι ότι σήμερα τα δικαιώματα των πιστών καταπατούν. Εγώ συνεχώς σήμερα επολυχρόνιζα μέσα μου αυτόν τον πρόεδρο της Βουλγαρίας, ο οποίος είπε, όλα μου επιτρέπεται να τα κάνω με την εξουσία του Προέδρου. Έναν δεν μου επιτρέπεται. Να κλείσω εκκλησίες. Αυτό είναι κάτι πέρα από μένα. Ξέρετε τι ευλογία θα έρθει στη χώρα μου. Ήδη ο Άγιος Νικηφόρος ο νεκρός την προστατεύει. Για αυτοί που κάνουν στατιστικές των θανάτων από τον κοροναϊόν, ας δουν πώς είναι οι θάνατοι στις χώρες που γίνεται η Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία και πόσοι είναι αλλού, όπου δεν γίνεται Θεία Λειτουργία. Και θα καταλάβετε ποιον είναι το πραγματικό φάρμακο. Εύχομαι ο καθένας να μετρήσει τις δυνάμεις του και εμείς, ως φιλάνθρωποι που είμεθα, αφενός μεν για τους πιστούς φτάνει να μας καλέσουν, θα είμαστε κοντά τους με όποιους τρόπους μπορέσουμε και για αυτούς που έχουν αυτήν τη μεγάλη αμαρτία, τέτοιες μέρες να μείνει ο κόσμος με φόβο στην καρδία του και χωρίς Θεία Κοινωνία, ο Θεός να τους ελεήσει. Γιατί από απόψε θα ακούσουμε ένα ψαλμό που αποσκοπεί στην ταπείνωση και τη συνέντηση των ενδόξων της γης. Δεν είναι κατάρα, όσο και να φαίνεται έτσι. Δεν καταργείται η Εκκλησία. Όλη η Μεγάλη Εβδομάδα, ξέρετε τι είναι? Είναι ένα μάθημα ταπείνωσης. Ένα λοιπόν κομμάτι αυτού του μαθήματος είναι και ο αποψινός ψαλμός, μόλις αρχίζει ο όρος. Και τι λέει, ακούτε λόγια φοβερά. Πρόσθεσ' αυτής κακά, Κύριε, πρόσθεσ' αυτής κακά της ενδόξης της γης. Και ακολουθεί ο ύμνος των Αγγέλων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ας διερωτηθούμε γιατί η Εκκλησία εισήγαγε αυτόν τον τόσο βαρύ λόγον. Είναι και αυτόν ένα μάθημα πώς να ταπεινωθούν οι ένδοξοι της γης και να μάθουν κι αυτοί, σχολάσατε και γνώτε, ότι εγώ είμαι Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, ο Αναστάς εκ νεκρών και πάλιν ερχόμενος, κρίνε ζώντας και
και νεκρούς και της βασιλείας αυτού που και στεδέμος. Ο Θεός να μας ελεήσει, ο Θεός να μας συγχωρήσει, ο Θεός να μας παιδαγωγήσει με όποιον τρόπο γνωρίζει, είτε γλυκή είτε πικρό, για να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε και να τον αγαπήσουμε περισσότερο. Καλό Πάσχα σε όλους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ελάτε να πάρετε αντίδωρον όσοι θέλετε.